συνεδριάζει το Περιφερειακό Συνδικάτο Ενέργειας, ο Σπάρτακος, σήμερα στην πόλη της Φλόρινας, ό,τι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ. Επικυρωποιούμε την απόφαση που είχαμε πάρει πριν 3 μήνες για σκληρές απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν έναρξη με την κατάθεση, με την έναρξη της διαδικασίας στην Επιτροπή Παραγωγής και στη Διαρκή Παραγωγή, στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του νομοσχεδίου, και κορυφώνουμε με την ψήφιση αυτού. Σε αυτό έχουν εκφραστεί διαχρονικά οι φορείς της περιοχής ότι θα είναι μαζί μας. Εμείς καλούμε και τους πολίτες της Φλόρινας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας και αυτοί να είναι μαζί μας. Είναι γνωστό το τι έχει προσφέρει δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή και στην Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα στην Φλόρινα, μια και αυτή είναι η πόλη η οποία πλήγεται άμεσα από αυτό το νομοσχέδιο. Είναι γνωστό το με ποιον τρόπο συμπεριφέρονται και λειτουργούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τελευταίο και κορυφαίο παράδειγμα, το κλείσιμο του ορυχείου της Αχλάδας που έστειλε στην ανεργία, στη διαθεσιμότητα 200 περίπου εργαζόμενους και πολίτες του νομού Φλόρινας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε ως Έλληνες και ως Δυτικομακεδόνες.